Βίντεο από τι σκληρέ μάχε στον νότιο τομέα τη Αυδίηβκα, δηλαδή μέσα στην πόλη, δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο και απεικονίζει ρωσικά άρματα μάχη να ανοίγουν τον δρόμο για το πεζικό με συνεχέ φυροκόπημα των Ουκρανικών θέσεων. Εάν οι Ρώσοι συνεχίσουν με αυτόν τον ρυθμό, τότε η πόλη θα έχει καταληφθεί σε λίγε μέρε. Άλλωστε, πρόκειται για μια πόλη 30.000 κατοίκων, πολύ μικρή έκταση σε σχέση με αυτή του Μπακμουτ, με επίμη και σχήμα που επιτρέπει την κατάτμησή τη και άρα τι άμυνέ τη σε πολλά κομμάτια. Είναι και ο λόγο για τον οποίο η αμυντική τη διάταξη στηρίζονταν κυρίω στην περιμετρική άμυνα, στη βιομηχανική ζώνη στα νότια και στο εργοστάσιο Οπτάνθρακα στα βόρεια. Σημάδια κατάρρευση παρουσιάζουν οι ουκρανικέ δυνάμει στην Αυτοίηυκα καθώ οι Ρώσοι κατέλαβαν και τον οικισμό Πετροβόσκοε στα βόρεια τη πόλη και έχουν επί τη ουσία κλείσει την Τανάλια που εφαρμόζουν εδώ και εβδομάδε οι ρωσικέ δυνάμει. Ενώ οι μάχε στην Αυτοίηυκα στην αρχή εξελίσσονταν αργά και με πολλέ ρωσικέ απώλειε, τα πράγματα έχουν αρχίσει να αντιστρέφονται. Οι εξελίξει είναι ταχύτατε για πολιορκία πόλη Φρουρίου και οι απώλειε πλέον είναι βαριέ για του Ουκρανού. Στα πλαίσια αυτά, οι ρωσικέ δυνάμει πραγματοποιούν επίθεση και στην Ορλόφκα, στα βόρεια τη Αυδίφκα, η οποία αποτελεί το μοναδικό εφοδιαστικό κέντρο στην περιοχή που ακόμα παραμένει σε Ουκρανικά χέρια. Εάν καταληφθεί, το πιο πιθανό, οι Ουκρανοί στην Αυδίφκα δεν θα έχουν πλέον κανένα είδου ανεφοδιασμό που ήδη είναι προβληματικό, καθώ διεξάγεται μέσω τη υπέθρου και όχι των δρόμων που ελέγχονται πλέον από πύρα. Η ουκρανική αντεπίθεση στο μέτωπο του Μπακχμουτ έχει σβήσει ολοκληρωτικά με τους Ρώσους να προωθούνται πολύ κοντά στο Τσάσιβ ενώ απέχουν μόλις χίλια μέτρα από την γραμμή εφοδιασμού των ουκρανικών δυναμέων. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν η πολύ γρήγορη ρωσική προέλαση που σημαίνει πως οι Ουκρανοί έχουν σοβαρό πρόβλημα εφεδριών, εξοπλισμού και πυρομαχικών. Μόνο την 3η 14 Νοεμβρίου οι Ρώσοι προήλασαν 1,5 χιλιόμετρο προ το Τσάσι Βγιάρ, το οποίο αποτελεί το βασικό Ουκρανικό αρχηγείο στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι έχουν διασπάσει τι Ουκρανικέ γραμμέ και από τα βόρεια στο Κρόμοβο και από τα νότια στην Κλισίβκα. Σε συνδυασμό με τα όσα συμβαίνουν στην Αυδίβκα και την στασιμότητα στο μέτωπο τη Ζαπορίζια, εάν η κατάσταση συνεχίσει ω έχει, οι Ουκρανοί κινδυνεύουν με πολύ μεγάλε ήττε. Ήττε από αυτέ που τελειώνουν πολέμου με συνθηκολόγηση.